ο Θεόφιλος Ιχλετίτης από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης και να ετοιμάζει τον Γιώργο Σαρίς από το newsbeast.gr και εφημερίδα Παρασκήνιο μέσω Zoom. Ευθεία. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται στη βάση των προτάσεων Πισαρίδη να φέρει στη Βουλή μια μεγάλη αλλαγή που αφορά το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης. Από ένα σύστημα δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητικό να γίνει κεφαλαιοποιητικό, οι ατομικοί κουμπαράδες. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σάββατο είπε ότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα σε όλους τους νέους εργαζόμενους, αλλά και σε όσους παλιούς εργαζόμενους επιλέξουν το νέο σύστημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, προφανώς, όχι το αν θα βάλετε πλάτη σε αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά το αν σκέφτεστε με αφορμή αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκει αντίθετη και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν προτίθεστε να προχωρήσετε σε μια πρωτοβουλία με τόπου απέναντι σε αυτή τη μεταρρύθμιση την οποία θα επιχειρήσει η κυβέρνηση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Σκλητήτη, νομίζω ότι είναι μία από τις κρίσιμες μάχες κοινωνικές που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Μία κρίσιμη μάχη όχι μόνο διότι αν αυτό επισυμβεί με μοναδικό στόχο να υποφεληθούν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες παίρνοντας τα χρήματα των σημερινών ασφαλισμένων και αξιοποιώντας τα χρήματα των σημερινών ασφαλισμένων και μειώνοντας προφανώς τις συντάξεις των σημερινών και αυριανών συνταξιούχων, αλλά είναι και μια κρίσιμη μάχη διότι περνάμε σε ένα μοντέλο όπου η βασική αντίληψη της διαγενειακής αλληλεγγύης χάνεται. Για μας λοιπόν είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη αυτή και μια μάχη η οποία δεν μπορεί να δοθεί μονάχα με πολιτικούς όρους, πρέπει να δοθεί και με κοινωνικούς όρους. Αναμένουμε λοιπόν την ενεργοποίηση και των συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων στη σύμπτυξη ενός κοινωνικού και πολιτικού μετόπου για να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτές τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που μια συντηρητική κυβέρνηση κάνει πίσω σε μια αντιλαϊκή και αντικοινωνική παρέμβαση που ετοιμάζει. Άρα λοιπόν ναι, για μας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό που το επόμενο διάστημα θα αναμετρηθούμε στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής πάλης.